Φίλες και φίλοι του Αντιφώνου, είμαστε εδώ σε έναν πολύ ωραίο χώρο στην Κυψέλη, διέλευσης, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Βερίκιο για να συζητήσουμε για δύο πολύ ωραίες παραστάσεις που μας έχει δώσει. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πραγματικά με τιμάει και είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Και εντάξει, ελπίζω κι εγώ η σημερινή εκπομπή να είναι ένα λιθαράκι σε αυτή την υπέροχη προσπάθεια που κάνει το Αντίφωνο. Για να μιλήσουμε για το θέατρο σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έγραψε θέατρο. Όπως είναι ο Φιοντόρ Μιχαηλόβιτς Ντοστογεύσκη, ο αγαπημένος μας Κυρθεόδωρος Ντοστογεύσκης, όπως θα τον έλεγαν παλιά. Ο ανατόμος της ψυχής, όπως έχει χαρακτηριστεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος επηρέασε όχι μόνο ως καλλιτέχνης, ως λογοτέχνης, αλλά θα έλεγα και ως φιλόσοφος, ως θεολόγος πιθανώς, ως πνευματικός άνθρωπος. Ένας στοχαστής, ένας πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος επηρέασε την ανθρωπότητα πολύ βαθιά και θα μπορούσαμε, μάλλον δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον κόσμο μας σήμερα χωρίς αυτόν τον ανατόμο της ψυχής, τον Ντοστογεύσκη. Ο Ντοστογεύσκη λοιπόν δεν έγραψε θέατρο, αλλά εσείς κύριε Βερίκη έχετε κάνει αρκετό Ντοστογεύσκη και νομίζω ότι έχετε τριφτεί με το κείμενο. Σίγουρα έχω ποτιστεί από το πνεύμα του. Θέατρο, δεν έγραψε θέατρο. Είναι διηγήματα, είναι ιστορήματα, είναι απομνημονεύματα, αλλά δεν είναι καθόλου παράδοξο. Δεν είχε νομίζω σε κανόν στα αυτιά παράδοξα το ότι παίζονται όλα τα έργα του στο θέατρο. Ότι με μια διασκευή ή και χωρίς διασκευή. Μερικά από αυτά, όπως τα δικά μου τουλάχιστον, δεν χρειάστηκαν διασκευή, ούτε το όνειρο ενός γελίου, ούτε ο μέγας εργοστασίας, τα οποία έχω κάνει 9 χρόνια, το πρώτο έχω κλείσει και το δεύτερο 4. Θέλω λέω λοιπόν ότι δεν μοιάζει παράδοξο καθόλου, γιατί είναι τέτοια η δομή τους, των έργων του, όλων. Είναι οι χαρακτήρες τέτοιοι και οι καταστάσεις, δηλαδή από όποιον το πιάσει κανείς. Δεν έγραψε θέατρο, αλλά έγραψε για το θέατρο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έχει γράψει σκηνές, μάλλον έχει μια δραματουργία, θα λέγαμε, η οποία έχει τη δική της βαρύτητα. Δεν είναι, όπως είπατε, τυχαίο ότι σχεδόν κάθε χρόνο πιάχνουμε τώρα παραστάσεις Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, χωρίς διασκευή. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί συνήθως αυτά που βλέπουμε είναι σε διασκευή, γιατί βέβαια έχουμε να κάνουμε και με μεγάλα έργα, όπως το Έγκλημα και η Τιμωρία. Ή μεγάλα σε διάρκεια, σε όγκο ασφαλώς. Τα οποία είναι για να παιχτούν ολόκληρα χωρίς διασκευή στο θέατρο, θα χρειαζόμασταν πάρα πολλές ώρες. Καμιά δεκαριά ώρες, δηλαδή ένα ξενύχτη θα το κάναμε με κάποια από τα μεγάλα του έργα σίγουρα. Ο Ιεροξυδαστής, άμα θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, είναι ένα πολύ πυκνό κείμενο, έτσι. Και είναι ένα κείμενο, θα λέγαμε, το οποίο έχει δραματικότητα, έχει δραματική δομή. Είναι δύο πρόσωπα. Συναντιόνται δύο πρόσωπα επί σκηνή, θα λέγαμε. Δεν έχει σημασία αν είναι μυθιστόρημα. Έχει. Αν είναι ένα κομμάτι του μυθιστόρηματος. Ναι, μια και πήγαμε στον Ιεροξυδαστή. Τι πυκνό κείμενο. Εγώ δεν ξέρω ποιο πυκνό. Ναι. Δηλαδή, μερικές φορές λέω, θα το συνδέσω με αυτό που είπαμε τώρα, ότι για μένα, έτσι, γιατί εγώ δεν μιλάω σαν ειδικός μελετητής του Ντοστογεύσκη, μιλάω σαν έναν ηθοποιός που έχει όμως ασχοληθεί με αυτό. Και το γεγονός ότι οι παραστάσεις μου αρέσουν πολύ στον κόσμο και τις βλέπει τόσο καιρό και ελπίζω να συνεχίσει, γιατί τις αγαπώ και τις δύο αυτές, σημαίνει ότι ένα πυκνό κείμενο που δεν έχει δράση όμως. Έχει δραματουργία, δηλαδή, χωρίς να έχει δράση. Έτσι, νομίζω ότι το είμαι σαφής σε αυτό. Ναι, δράση δεν έχει, προφανώς. Δεν έχει δράση. Έχει δραματουργία. Δεν έχει. Έχει έτσι. Ένταση. Δηλαδή, τι είναι. Είναι ο ιεροξυδαστής που εξαπολύει ένα λόγο κατά του Χριστού. Ουσιαστικά, δηλαδή, είναι ένα έργο ιδεών, θα λέγαμε. Και γι' αυτό ήθελα να πω ότι ο Ντοστογεύσκη για μένα ξαναπιάνει το νήμα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, αγαπητέ φίλε. Είναι ο πρώτος που το ξαναπιάνει. Το έκανε και ο Σέξπιρ, αλλά ο Σέξπιρ δεν τον αναφέρω γιατί το έκανε ως θέατρο. Ενώ ετούτος εδώ, ο μεγάλος Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, δεν το κάνει ως θέατρο, το κάνει όμως ως πνεύμα, ως βαθύτερο υλικό, πνευματικό.
Γιατί η αρχαία ελληνική τραγωδία δεν είναι ψυχολογικό θέατρο, όπως δυστυχώς παίζεται πολύ συχνά έτσι. Είναι ένα έργο αρχών και ιδεών, συμβόλων για την ακρίβεια. Νομίζω πως αυτό κάνει και ο Δοστογεύσκη. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα πυκνό κείμενο ο Μέγας Ιεροξεταστής, αλλά είναι, τι να πω, ένα το πιο βαθύ κείμενο που γράφτηκε μετά την αρχαία ελληνική τραγωδία. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Και βέβαια είναι ο Ιεροξεταστής ο οποίος εξαπολύει όλο αυτό το, τη φαντασμαγορία των ιδεών, την οποία προφανώς υποθέτουμε ότι δεν τη συμμερίζεται ακριβώς ο Δοστογεύσκη, αλλά υπάρχει ο Χριστός ο οποίος είναι σιωπηλός, έτσι. Ναι, εδώ είναι. Εδώ είναι παρόν ο Χριστός, αλλά. Χαίρομαι που λέει κάτι. Χαίρομαι που το λες. Δεν λέει κάτι, αλλά λέει τα πάντα. Θέλω να πω. Με τη σιωπή του. Ναι, ναι, όχι. Το συμπληρώνω απλώς το λόγο. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζεις το θέμα. Είναι αυτό που λέμε εκοφαντική σιωπή και δεν το εννοούμε πάντα. Εδώ είναι έτσι ακριβώς. Να πω για όσους δεν το ξέρουν, για τους φίλους που μας παρακολουθούν και τις φίλες, ότι είναι η πρώτη φορά που στο θέατρο, όπως ξέρω τουλάχιστον, σίγουρα στην Ελλάδα έτσι είναι, που υπάρχει επί σκηνής ο Χριστός ως ρόλος. Είχα την τύχη να συναντήσω τυχαία τον Σταύρο τον Παργινό, ο οποίος δεν είναι ηθοποιός, είναι βιολοντσελίστας. Αλλά η εκπληκτική ομοιότητά του με τον Χριστό με έκανε να, όχι να το αποφασίσω, να ενθουσιαστώ όταν δέχτηκε την πρότασή μου να κάνει τον Χριστό. Το λέω γιατί, φανταστείτε τώρα, ούτε ο Ιεροξεταστής έχει κίνηση και δράση, έχει ένα σκεπτικό που αναπτύσσει και επιχειρηματολογεί πάνω σε αυτό, δεν κάνει κάτι άλλο, και ένας Χριστός που ακούει χωρίς να βγάζει μιλιά. Στην παράστασή μου, βέβαια, και αυτή ήταν η δική μου έτσι, ιδέα, σχολιάζει, δεν μ' αρέσει πολύ ο όρος, αλλά ας τον κρατήσουμε έτσι, με το τσέλο του, σε συγκεκριμένα σημεία του έργου, αυτά που του λέει ο Ιεροξεταστής. Μιλιά από το στόμα του δεν βγαίνει. Ώσπου βέβαια κάνει μία κίνηση στο τέλος ο Χριστός και το έργο αποκτά δράση την ώρα που τελειώνει. Δεν έχει, φαντάζομαι ότι αυτό που είπατε ότι είναι πρώτη φορά που ο Χριστός εμφανίζεται στο θέατρο ως ρόλος, ότι έχει και την ανυπέρβλητη δυσκολία του, πέραν του ότι ο κόσμος δεν είναι συνηθισμένος, αλλά όπως και να το κάνουμε, βέβαια ίσως ερχόμαστε κάπου εκεί της αρχαίας τραγωδίας. Τα πρόσωπα αυτά έχουν μέγεθος που υπερβαίνει, θα λέγαμε, τη σκηνή, έτσι, ναι. Δεν είναι, που είναι, ας πούμε... Είναι και πρακτικά δύσκολο να βρεις κάποιον να μοιάζει με τον Χριστό, ναι, και να μπορεί, όχι απλώς να μοιάζει. Ο Σταύρος ο Παργινός στην παράσταση, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά είναι ο Χριστός. Δηλαδή τον βλέπεις και πιο πολύ από την αρχική εντύπωση που σου κάνει, αν τον δεις σε μια φωτογραφία στην αφίσα, ας πούμε, πόσο μοιάζει με τον Χριστό, έχει αυτή την ενέργεια. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι κάτι φανταστικό αυτό που συμβαίνει, κάτι θαυμάσιο στην παράσταση, μιλώντας για τον Χριστό τώρα, έτσι. Έχει την ενέργεια, το βλέμμα του, η κίνησή του. Έκανε με τον καλύτερο τρόπο πράξη αυτό που του είπα ο σκηνοθέτης. Τι θέλω από σένα, να μην κάνεις τίποτα, αλλά να τα ακούς όλα και να τα προσέχεις όσα σου λέω σαν Ιεροξεταστής. Αυτό το πετυχαίνει ο Σταύρος με ένα, τι να πω, θαυμαστό τρόπο πραγματικά. Ναι. Οπότε καλύπτουμε την ενδεχόμενη αδυναμία, ας πούμε, να παρουσιάσει τον Χριστό επί σκηνής και μάλιστα στο θέατρο, όχι στο κινηματογράφο που παίζουν και άλλα τεχνικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση, είμαι απόλυτα ευτυχής που συνεργάζομαι με αυτό τον άξιο καλλιτέχνη, τον Σταύρο τον Παρκινό, που καλύτερο Χριστό, όπως έχουν πει και πολλοί θεατές, δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς. Κάποιοι μάλιστα είπαν ότι μετά και τον Χριστό του Τζεφιρέλη, ο πρώτος που είναι τόσο πιστικός σε όλα του, έτσι, όχι μόνο φωτογραφικά εννοώ, είναι ο Σταύρος ο Παρκινός. Χαίρομαι πολύ. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον Ιεροξεταστή, ο οποίος έχει ένα συγκλονιστικό βάρος. Είναι σχεδόν όλη η ανθρωπότητα με το βάρος, ναι, της, έτσι δεν είναι. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι τώρα να σταθεί ένας ηθοποιός, γιατί φαντάζομαι ότι το κείμενο το ίδιο έχει ένα βάρος. Ασήκωτο. Ασήκωτο, ναι. Θα σας πω κάτι. Μαθαίνω εύκολα τα κείμενα. Ναι. Έχω μια ευκολία. Είναι
οικογενειακό μας γονίδιο αυτό. Και ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, ο παππούς μου. Στον Ντοστογεύσκη είχα απελπιστεί στην αρχή. Αισθανόμουν ότι δεν θα μάθω ποτέ το κείμενο. Γιατί? Γιατί δεν είχε μία εξέλιξη, μία πορεία. Είχε μία, όπως ξαναείπα, ένα σκεπτικό να αναπτύξει που μόνο εκείνος το ξέρει. Έτσι, δεν έχεις να πιαστείς ότι κάποιος πήγε κάπου, συνέβη κάτι άλλο, δεν συμβαίνει τίποτα. Τίποτα. Ώσπου μια μέρα, νομίζω ξαφνικά, μπήκα στον τρόπο σκέψης του ιεροξυδαστή. Άφησα δηλαδή το λόγο στην άκρη λίγο και είπα, τι κάνει αυτός τώρα, από πού ξεκινάει, έτσι. Όπως και η συζήτησή μας, από κάπου ξεκίνησε, κάπου θα πάει. Εκεί πρέπει να το ανακαλύψω όμως. Το μεταξύ μας συμβαίνει τώρα. Εκεί πρέπει να το ανακαλύψω. Αυτό θα με βοηθούσε, γιατί έτσι λειτουργώ εγώ πάντα. Δεν αποστηθίζω τα κείμενα, τα κατανοώ. Και όταν λοιπόν άρχισα να καταλαβαίνω από πού ξεκινάει, γιατί επαναλαμβάνει πάλι αυτή τη φράση, πώς προσπαθεί να δέσει με το επόμενο σκεπτικό και όλη αυτή η αποδεικτική του, έτσι, προσπάθεια να πείσει το Χριστό, ξέροντας ότι ο Χριστός τα ξέρει αυτά. Αυτό μου έλυσε όλο το γρίφο, το πώς θα μάθω το έργο απ' έξω, το κείμενο. Και το είπα αυτό γιατί, φανταστείτε τώρα, να μην έχεις συγκεκριμένα πράγματα να πιαστείς στο να βάζεις το κείμενο, πόσο μάλλον στο να παίξεις το ρόλο. Δεν έκανα τίποτα άλλο, αυτό που προσπαθώ πάντα να κάνω. Για μένα, εν αρχή είναι ο λόγος. Και παρόλο που αυτό δεν σημαίνει... Το θέατρο. Παντού. 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 Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το Ευαγγέλιο της Κυριακής του Πάσχα του Ιωάννη ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο και με τα επόμενα που λέει παρακάτω και το φως εν τη σκοτία φαίνει κλπ. Αυτός ο λόγος δεν είναι ο λόγος, ο λόγος είναι και ο λόγος για τον οποίο ή από τον οποίο εξού και η λογική. Το πρώτο πράγμα για μένα είναι ο λόγος, τι κάνω και αυτό δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Πολλοί συνάδελφοι μελετούν τη ζωή του συγγραφέα, του οποιοδήποτε, παίρνουν ένα κείμενο στα χέρια τους, την εποχή κτλ. Εγώ δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά. Απολύτως. Διαβάζω το κείμενο με τόση ένταση, προσοχή και αφοσίωση, ώστε να το κάνω δικό μου. Και μέσα από αυτό να κατανοήσω το κείμενο. Έτσι νομίζω εγώ. Κατανοώ το πνεύμα του συγγραφέα. Και όχι μέσα από συναγόμενα άλλα του πότε έζησε, τι συνέβαινε τότε και αν ήταν παντρεμένος, αν ήταν χωρισμένος, αν ήταν τρελός, αν ήταν κτλ. Μέσα από το κείμενο. Αυτό λοιπόν, ταυτόχρονα όμως, μόλις τα καταφέρω, μου δίνει την ευχαίρεια, μου λύνει και το γρίφο του πώς να το παίξω. Ναι. Και ο γρίφος αυτός λύνεται μη παίζοντας, αν μπορώ να το πω αυτό. Ναι. Μέσα από το κείμενο δηλαδή, ας πούμε, διασαφίζεται το ίδιο το κείμενο, ο ίδιος ακριβώς, το ίδιο το πνεύμα. Γίνομαι το κείμενο, γίνομαι ο λόγος. Αλλά το μη παίζοντας πώς μπορούμε να το πούμε, δηλαδή... Το μη παίζοντας... Κοιτάξτε, δείτε. Το παίζω θέατρο είναι μια λάθος έκφραση. Εκτός αν τη δεχτώ με την έννοια ότι τα παιδιά που είναι ηθοποιοί παίζουν. Κάνουν κάτι δηλαδή. Ένα παιχνίδι. Έτσι. Το οποίο για τα παιδιά βέβαια είναι πολύ σοβαρό πράγμα, δεν είναι. Ασφαλώς. Ναι, αλλά γι' αυτό το είπα και καλά έκανες και το είπες. Αγαπητέ μου φίλε, είναι πολύ σοβαρό, είναι και σοβαρό και για το θέατρο. Αλλά το έχουμε παρεξηγήσει. Δηλαδή, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα έχοντας στο νου μας πώς φαινόμαστε. Και αν το βγάλαμε σωστά. Όχι. Αυτό, ας πούμε, θεωρείται παίξιμο. Ενώ το παίξιμο ποιο είναι. Ουσιαστικά είναι μέσα από τη χαρά, έτσι, του ηθοποιού να γίνει ο ρόλος, μέσα από το λόγο του και τη δράση του, έτσι, να αφήσει το κείμενο. Να γίνει δηλαδή όσο πιο διάφανος μπορεί ο ηθοποιός, ώστε το κείμενο να περάσει ατόφιο μέσα από αυτόν και κατ' επέκταση ο ρόλος.
Ναι, και να αντιχίσει στο θεατή κατά γι' αυτό. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Όχι να το πάρω εγώ και να το φτιάξω κάπως. Αν μπορώ να αυτοκαταργηθώ δηλαδή εγώ ως οντότητα, αυτό είναι το ζητούμενο. Επειδή ποτέ δεν καταργούμαστε όμως, τι γίνεται. Εκεί απλά, η γνώμη μου είναι, και έτσι το κάνω εγώ τουλάχιστον, εκεί δίνω σημασία στο λόγο. Όχι στο πώς τον εκφέρω, στη σημασία του λόγου. Δηλαδή, να σας πω κάτι, και με αυτό θα κλείσω το μικρολόγιο τώρα. Τα μεγάλα κείμενα, για να μην πω και τα μικρά, δεν παίζονται αν δεν τα κατανοήσουμε. Έχω την εντύπωση ότι αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στις μέρες μας. Κάνουμε σπουδαίες παραστάσεις τεχνικά, έτσι, από άποψη επίδοσης, ξέρω, κλπ. Φώτα, σκηνικά. Όλα, ναι, ναι. Και επιτυχία, οι πρωταγωνιστές κλπ. Αλλά δεν έχει το έργο, δεν το έχουμε κατανοήσει. Αυτό νομίζω. Ναι. Εδώ βέβαια έχουμε ένα μονόλογο κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Μονόλογος. Ποιο μονόλογος δεν γίνεται. Μονόλογος, ναι. Ναι. Ο οποίος έχει όλο αυτό το βάρος και έχει και την τραγικότητα. Μου άρεσε αυτό για το τραγικότητα, γιατί είπατε ότι ο ερωξιταστής βέβαια ξέρει ότι ο Χριστός τα ξέρει όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Δεν του λέει κάτι καινούριο. Απλώς τον εγκαλεί όμως για την ευτυχία των ανθρώπων, ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι τελικά και ότι θα έπρεπε να τους κάνει ευτυχισμένους, θέλοντας και μη. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι κατά κάποιο τρόπο? Ναι, αυτό είναι. Του λέει για τη δική του ευτυχία τα κάνουμε. Στο οποίο πατάνε βέβαια όλα τα συστήματα ευτυχίας που έχουν υπάρξει στο 19ο, στον 20ο αιώνα και ναι. Συνεχίζονται και σήμερα και τα λοιπά. Με τα γνωστά ατυχή αποτελέσματα βέβαια, έτσι. Να σας πω κάτι τώρα που το λέτε. Είναι τόσο πυκνό, τόσο βαθύ κείμενο. Κάθε φορά, κάνω παρένθεση τώρα, δηλαδή, θα το πω μετά αυτό που θέλω να πω. Κάθε φορά που παίζω, εκείνη την ώρα που είμαι εκεί, που εκφέρω μια, έτσι, μια φράση, ένα νόημα, κάθε φορά καταλαβαίνω κάτι άλλο. Που δεν αναιρεί αυτό που ήξερα, αλλά που το συμπληρώνει, που του δίνει άλλη διάσταση. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έχω την εντύπωση μερικές φορές μεταξύ μας τώρα που δεν μας βλέπει κανείς, δεν μας ακούει, ότι μπορεί ο ιεροξεταστής από μια ανάγκη να εξομολογηθεί να τα λέει αυτά στον Χριστό. Ελπίζοντας. Ξέρω, φαίνεται λίγο έτσι, υπέρλογο αυτό που λέω, αλλά ναι, ελπίζοντας ότι θα έχει την επίοικια του Χριστού. Θα έχει τη συμπόνια που ένας Χριστός την έχει. Έτσι κι αλλιώς. Δεν είμαι πεπισμένος ότι αυτό σε πρώτη ανάγνωση υπάρχει ένα δρυμή κατηγορό, ας πούμε, κατά του Χριστού. Όχι. Έχω την εντύπωση ότι σαν να του λέει, τι το θέλεις όλο αυτό, αφού είναι έτσι. Δηλαδή, κατάλαβέ με. Και τέλος πάντων, συγχώρεσέ με αν μπορείς. Λέω. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο πάντως εγώ το έχω εντάξει και αυτό μέσα στην εκδοχή τη δική μου. Ναι, πιθανόν δεν είναι έξω από το πνεύμα και του συγγραφέα, ο οποίος έχει αυτή τη συμπόνια. Βέβαια. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να μην συμπονά και τον Άδα και τον ερωξεταστή. Κοιτάξτε, ο Ντοστογεύσκη έχει το εξής. Συμπονάει και συγχωρεί ως άνθρωπος, ως πνεύμα, λέμε έτσι, ως συγγραφέας, όπως θέλουμε. Αλλά στο όνομα της αλήθειας. Βέβαια. Δηλαδή, το γνωρίζω, κύριε Σταυρόγγιν, κύριε έτσι, ηλίθιε, κύριε γελίε, το όνειρο της γελίου που επίσης κάνω. Το γνωρίζω ποιος είσαι, όλοι εσείς, οι δολοφόνοι στο έγκλημα και τιμωρία και πάει όλα τα ξέρω, αλλά σας αγαπώ. Εγώ νομίζω πως αυτό κάνει ο Ντοστογεύσκης. Ναι, σας αγαπώ, ακριβώς. Ναι. Αυτό νιώθω. Ναι. Ότι ο Ντοστογεύσκης, δεν είπε τυχαία κάποτε ότι αν ήταν να διαλέξω ανάμεσα στην αλήθεια και στο Χριστό και αυτά δεν ταυτίζονταν, εγώ θα ήμουν με τον Χριστό. Ναι. Γι' αυτό και όλοι οι ήρωές του, ακόμα και οι πιο δαιμονικοί θα λέγαμε, ναι. Κάπου έχουν, κάποια στιγμή έχουν ένα φως, ένα κάτι. Που... Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, γιατί ο Ντοστογεύσκη, και σε αυτό είμαι πεπισμένος που θα πω τώρα, έχει πάει πέρα από το καλό και το κακό. Σωστό. Ναι. Και πέρα από το καλό και το κακό, υπάρχει μόνο η βαρύτητα. Όπως την έλεγε ο Αϊνστάιν, την αγάπη.
είναι αυτή που τα κρατάει. Η ελαφρότητα. Όχι, η βαρύτητα υπό την έννοια της συμπαντικής δύναμης που τα κρατάει. Συγκρατεί το σύμπαν. Ναι. Την ύπαρξη. Ναι, ναι. Υπό αυτή την έννοια. Ναι. Λοιπόν, να πάμε και στο όνειρο ενός γελίου, το οποίο είναι, νομίζω, θα έλεγε κανείς ότι ο Ιεροξεταστής είναι ένα κείμενο το οποίο έχει πάρα πολύ δουλευτεί, έχουν γραφτεί ναι. χιλιάδες σελίδες, ας πούμε. Αλλά το όνειρο ενός γελίου είναι ίσως ένα πιο, έτσι, μια πιο ακατανόητη σύμβαση. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άρρωστος, όπως λέει, δεν είναι. Ναι. Ο οποίος έχει βαρθεί τη ζωή του, ξεχαθεί τη ζωή του. Με σημερινούς όρους θα λέμε ότι είναι καταθλιπτικός. Ένας καταθλιπτικός, ναι. Σε προχωρημένη κατάθλιψη, δηλαδή, αφού έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Πολύ κοινός άνθρωπος, αλλά πολύ δύσκολα μπαίνουμε όμως σε αυτή την πραγματικότητα. Πώς πάμε λοιπόν στο όνειρο ενός γελίου, πώς μπήκατε εσείς σε αυτό? Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Διάβασα το κείμενο και προσπάθησα να ανακαλύψω αυτό που αποκαλώ την καρδιά του κειμένου. Πάντα υπάρχει ένα στοιχείο, όπως και σε έναν άνθρωπο ή σε μια κατάσταση, υπάρχει ένα στοιχείο που με αυτό μπορείς να ξεκλειδώσεις την περιγραφή σου γι' αυτό ή την αντίληψή σου γι' αυτό. Το όνειρο ενός γελίου είναι το εξής, λοιπόν. Το διάβασα πριν 20 χρόνια κάποια στιγμή σε κάποια έκθεση βιβλίου. Το είδα μπροστά μου, έτσι. Δοστογεύσκη, μικρό. Εγώ είχα ξεκινήσει από τον Μπέκτη, τον Ηλίθιο, τις νύχτες, πώς το λένε αυτό. Και το κάνω έτσι και το πήρα. Το πήρα. Είπα θα το πάρω και αυτό μαζί με άλλα βιβλία, κάποτε που αγοράζαμε πολλά βιβλία. Τώρα τρωγόμαστε στο ίντερνετ. Λοιπόν. Όταν το διάβασα λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, ένιωσα το εξής. Ότι μου απαντάει σε όλα μου τα ερωτήματα. Ή αν θέλεις, στον πυρήνα των πιο υπαρξιακών μου ερωτημάτων. Τι είναι η ζωή? Γιατί είμαστε εδώ? Γιατί να ζούμε? Γιατί να ζούμε? Γιατί είναι έτσι η ζωή? Ήταν καλή και χάλασε? Είναι έτσι φτιαγμένη? Τι? Όλο αυτό το μικρό, έτσι, βιβλιαράκι. Τι να σου πω, δηλαδή, τελείωσε και είπα, είδα το φως, αυτό είναι. Που ας πούμε δεν μου έχει συμβεί. Φυσικά μου έχουν συμβεί άλλα και έχω μάθει πράγματα και έχω εμβαθύνει και στη γνώση μου και στην κατανόηση της ζωής και του κόσμου μέσα από τις τραγωδίες. Δεν το συζητώ. Τούτο εδώ όμως, ξέρεις, μου έδωσε και τη λύση. Δεν μου δίνει μόνο την απάντηση στα ερωτήματά μου. Γιατί, ας πούμε, γι' αυτό. Μάλιστα, το θέμα είναι, ωραία, και τώρα τι κάνουμε? Τούτο εδώ μου τι δίνει? Δηλαδή το φινάλε το όπου ο ήρωας, μέσα σε μια εξαήλωση πια, μετά την κατάθεση ψυχής που κάνει στον κόσμο, αυτή της ιστορίας που του συνέβη, που είδε στον ύπνο του ότι πήγε σε ένα άλλο πλανήτη, που ήταν ίδια η γη μας, αλλά πριν πέσει στην αμαρτία και στο κακό, ένας πλανήτης ευτυχισμένος. Και κάνει όλη αυτή την περιγραφή, ώσπου έπεσε στην αμαρτία και στο κακό, και ουσιαστικά την ώρα μιλάει για τη δική μας γη. Ναι. Έτσι. Και όλο αυτό το είδε στον ύπνο του. Και κατάλαβε μέσα στον ύπνο του ότι τη λύση που έλεγα πριν. Ότι ποια είναι η λύση όλα? Η αγάπη. Όταν εξαϊλωμένος λοιπόν στο τέλος αποχωρεί με το φανάρι του, έτσι, σε αυτή την εξαίρετη σκηνοθεσία που είχε κάνει ο φίλος μου Τάκης ο Χρυσικάκος, στα λευκά ντυμένος εγώ με τα φτερά του Αγγέλου και με το φανάρι που είναι ένας συνδυασμός, έτσι, της Ορθοδοξίας, ας πούμε, του χριστιανικού πνεύματος του Αγγέλου, του Αγγέλου που αγγέλει, ευχάριστα πράγματα, έτσι, την αλήθεια, αλλά και του Διογέννη με το φανάρι. Εξαϊλωμένο λοιπόν μονολογεί αγάπη, 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 μόνο αγάπη, αγάπη. Αυτό, το κείμενο λοιπόν αυτό, αυτή η ιστορία εμένα μου ξεκλείδωσε τα υπαρξιακά μου και ταυτόχρονα, είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, ξαναγυρίζω, και το πώς θα το παίξω. Δεν θα παίξω πάλι. Τι θα κουβαλάω όμως? Την αγωνία ενός ανθρώπου
που είδε την αλήθεια. Την αλήθεια με αλφα κεφαλαίο. Και έρχεται όχι να μας την πει ως καθηγητής εξειδικευμένος πανεπιστημίου που γνωρίζει καλύτερα από εμάς, όχι από καθέδρας. Και αυτό ήταν το συγκλονιστικό, το πιο συγκινητικό στο όνειρο Ζήλιο, γενικά στον Ντοστογεύσκη, αλλά ως ένας από εμάς. Ναι. Ένας τσακισμένος άνθρωπος. Αυτό. Κουβαλούσα λοιπόν από την αρχή ότι ήρθα, γιατί απευθύνεται στον κόσμο. Έτσι είναι δηλαδή αυτό. Έρχεται να πει την ιστορία του και λέει: γυρίζω, λέει, εγώ συνεχίζω τον δρόμο μου τώρα. Θα κηρύττω παντού την αλήθεια. Και του λέει: αυτό που είδα και αυτό προσπάθησα να βάλω μέσα μου αγάπη για του θείου θεατέ εκείνη την ώρα. Αυτό. Ναι. Αυτό είχα βασικά μέσα. Και βέβαια η αναζήτησή του δεν είναι θεωρητική, α πούμε. Ακριβώς. Μου άρεσε η ανάγνωση αυτή για τον ιεροξεταστή. Και στην περίπτωση αυτή η αναζήτηση δεν είναι θεωρητική, με την έννοια ότι ο άνθρωπος αυτός θέλει να δώσει ένα τέρμα στη ζωή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι, είναι υπαρξιακή. Είναι... Όχι, γι' αυτό είπα. Ζούμε ή πεθαίνουμε, έτσι δεν είναι. Ακριβώς γι' αυτό είπα ότι αυτή την αλήθεια έρχεται να μας την πει όχι μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο. Ακριβώς. Από μια από καθέδρας δηλαδή. Εγώ γνωρίζω και κοιτάξτε τώρα θα σας πω πώς έχει το. Όχι. Όχι, είναι μακριά από αυτά από τον Ντοστογεύσκη. Ο Ντοστογεύσκη ζει μέσα στους ήρωές του. Όχι μέσα από τους ήρωες, μέσα στους ήρωές του. Κάθε ήρωας του είναι ένα κομμάτι της ψυχής του Ντοστογεύσκη. Mm-hmm. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, ότι ο Ντοστογεύσκη δεν είναι κάποιος που θεωρητικά μελέτησε την ανθρώπινη φύση και έρχεται να μας την πει και να μας την περιγράψει μέσα από τα έργα του, τους χαρακτήρες του, τη δράση, τις καταστάσεις. Αλλά ένας άνθρωπος που ανακάλυψε τους ρόλους μέσα του. Ναι, που κουβαλάει όλο αυτό το κόσμο. Όλο, μέσα. Όλο. Πράγμα. Ο κόσμος πώς αντιδρά σε αυτή τη χειρονομία. Ας πούμε ότι από τη σκηνή βγαίνει μια χειρονομία, όπως το περιγράφω. Μια απεύθυνση. Ο κόσμος πώς αντιδρά. Το λέω με την έννοια ότι και τα δύο κείμενα αυτά είναι, να το πω έτσι, σχηματικά, είναι βαριά κείμενα, έτσι, δεν είναι κείμενα. Είναι, μου είχε πει ένας φίλος... πάρα πολύ καλός, γνωστός συνθέτης και σκηνοθέτης. Είχε αρχίσει την παράστασή μου το 2015, νομίζω, στο Βαφείο που την έπαιζε και μετά στο τέλος, και είχα και μια αγωνία, γιατί τον σέβομαι και τον εκτιμώ απεριόριστα. Τον είδα λοιπόν και μου λέει, και τώρα τι. Του λέω, τι εννοείς. Τι θα παίξεις μετά από αυτά. Και σαν κείμενα, αλλά και πού μπορώ να φτάσω και ερμηνευτικά. Λοιπόν, ξέρεις, φίλε μου, αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο είναι αυτό που ήθελα να συμβαίνει. Αυτά τα «και τώρα τι» ήθελα να περάσει στον κόσμο. Δηλαδή, το ευχόμουνα. Εγώ έκανα αυτό που νόμιζα σωστό, σαν ερμηνευτή, σαν ηθοποιός. Ο κόσμος... δεν ξέρω, εγώ ζω μια ευτυχισμένη περίοδο με αυτά τα δύο έργα. Με το όνειρο γελίου μου έκανε μεγάλη εντύπωση η πρώτη βραδιά που παίξαμε στη Λευκάδα, που έπαιξα στη Λευκάδα το 14, Αύγουστο 14, σε 700-800 άτομα μπροστά και είχα τρομερό τρακ. Ξέχασα και τα λόγια μου επί σκηνής, αλλά τα βρήκα στα δευτερόλεπτα εκείνα που φαίνονται αιώνα, σε πάση περιπτώσει. Ένιωσα ότι κάτι συνέβη απόψε. Έχω ακούσει, έχω δεχθεί, πέρα από τα συγχαρητήρια και τα ενθουσιώδη σχόλια κτλ. Έχω γίνει δέκτης σχολείων που έλεγαν ότι μου άλλαξε τη ζωή. Εγώ φυσικά τους έλεγα, όχι εγώ, ο Ντοστογεύσκη. Κάποιοι επαναλάμβαναν, ναι, αλλά δεν ήσουν εσύ, δεν θα συνέβαινε αυτό και αυτό είναι αλήθεια. Όχι, δεν το λέω για μένα, αλλά θέατρο είδες. Δεν διάβασες εσύ τον Ντοστογεύσκη. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι μεγάλη ευτυχία. Ξέρω, έχω, ό,τι και να ασχολείσαι δηλαδή, έτσι, αλλά ειδικά με την τέχνη. Να φτάνεις δηλαδή πραγματικά να του αλλάζεις τη ζωή του άλλου. Την οπτική, να τον βάλεις σε σκέψη έστω. Αλλά μου άλλαξες τη ζωή. Αισθάνομαι λοιπόν. Γιατί το ξέρω αυτό, με έχουν βεβαιώσει δηλαδή και έτσι υπάρχουν μαρτυρίες ότι μαζί με τον Ντοστογεύσκη, χέρι-χέρι, κάναμε
αυτό που πρέπει να κάνει κάθε καλλιτέχνης. Να καταφέρνει να κάνει κάποιους από τους θεατές του, από τον κόσμο, καλύτερους ανθρώπους και να γίνεται και ο ίδιος. Εγώ πάντως σίγουρα έγινα. Να καταφέρνει να σημαίνει η παράσταση κάτι στη ζωή του. Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα, επειδή είπατε για το θερινή παράσταση, φαντάζομαι ότι ξέρουμε μάλλον ότι στις θερινές παραστάσεις δεν είναι ακριβώς, ο κόσμος που πάει δεν είναι ακριβώς το θεατρόφιλο κοινό, ναι, που λέμε, ναι, οι μαθημένοι στο θέατρο, ξέρω, είναι ένα γενικό κοινό. Έτσι, δεν αλήθεια είναι, απ' την άλλη είναι και σχήμα είναι όμως. Και σχήμα, ναι, ναι. Δηλαδή εγώ έπαιξα στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΚΟ, ας πούμε, και στο Ανοιχτό Θέατρο πάνω στη ΒΕΙΚΟΥ στο Γαλάτσι, γεμάτα και τα δύο. Ναι. Αύγουστο. Όχι γεμάτα απλώς. Σε μια, πιστέψτε με, απόλυτα αφοσιωμένη πλατεία. Καθυλωμένη. Δεν, ξέρετε τι έχω δει. Από την ώρα που κάθεται το θεατής έτσι, ας πούμε, να δει, έτσι, κάθε τις θέσεις του. Δεν κουνιέται άλλο μέχρι το τέλος. Να πω ένα πράγμα που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Με πρωτοβουλία κάποιων καθηγητών της Κορίνθου, της Μέσης Εκπαίδευσης, το 19 νομίζω, έπαιξα για 6-7 λύκεια, γυμνάσια, δηλαδή ηλικία από 12 μέχρι 15, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, στην εφηβεία, και το λέω γιατί τα παιδιά είναι έτσι ανήσυχα πολύ, να πω επίοικος αυτό, αν και δεν φτάνε αυτά εννοείται, και είχαμε μια, έπαιξα λοιπόν τότε σε ένα θέατρο, πήγαινα δηλαδή μια εβδομάδα κάθε πρωί στις 10 η ώρα και ερχόταν από το λεωφορείο 100 άτομα την παράσταση, 6-7 παραστάσεις για παιδιά. Είχαμε και εμείς μια έγνοια. Πώς θα αντιδράσουν τα παιδιά, βλέπουν κάποιον με φτερά αγγέλου τώρα και αυτά. Ξέρει πώς γίνεται έτσι. Σε πάρα πολλές παραστάσεις, οχλαγωγούν κλπ. Και είναι δύσκολο κοινό τα παιδιά. Αυτό λέω. Ακριβώς. Και σε αυτή την ηλικία. Και το Ντοστογεύσκι. Είχαμε και εμείς, δηλαδή, εν γνώσιμος το κάναμε. Και οι καθηγητές τους, που είχαν δει βέβαια την παράσταση. Στην αρχή, μόλις βγαίνω εγώ στη σκηνή με το φανάρι, ας πούμε, αναμένω το κερί μέσα και τα φτερά αγγέλου. Και τους κοιτάζω με την αγάπη όλοι που έρχομαι να τους πω ότι η ζωή μπορεί να είναι όμορφη, να είμαστε. Χαμογέλαγαν, κάτι είπαν και τα λοιπά. Όταν τα αφήνω αυτό, βγάζω τα φτερά, αφήνω το φανάρι και λέω είμαι ένας γελίος. Δεν ξέρω τι γινόταν. Καθυλωμένα. Παιδιά, ξαναλέω, στην εφηβεία. Εντάξει, υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από αυτό. Δεν ξέρω. Ναι, όχι, είναι ένα δείγμα. Για μένα αυτό είναι το θέατρο. Είναι ένα δείγμα διαπερατότητας, διαφάνειας. Αυτό που παιδιά, έτσι. Έτσι. Μα εγώ έτσι κάνω θέατρο. Δεν με αφορά αλλιώς. Κάνω θέατρο από το 1983. Και έχω κάνει και. Δεν έχω παίξει ποτέ, ας πούμε, σε δεύτερο ρόλο. Πάντα ήμουν πρωταγωνιστής, αλλά επέλεγα τις παραστάσεις. Φαίνεται λίγο, ξέρω, υπερφύαλο ίσως, αλλά από την αρχή τις επέλεγα. Ναι, ναι, από την πρώτη παράσταση την επέλεγα. Και δεν έκανα πολλές. Δηλαδή, τις γενιάς μου έχουν κάνει και 60 και 100 και 150 παραστάσεις. Όχι. Εγώ έχω κάνει περίπου 20. Μάλιστα. Αλλά ήταν ο Λεωνάρντο, ας πούμε, στο ματωμένο γάμο του Λόρκα. Στο Δημοτικό Θέατρο Ιωνίνου, σκηνοθεσία του Νίκου του Χατζηπαπά. Εντάξει, μια παράσταση ακόμα μου συζητάνε από το 96 για αυτήν. Ήταν η Δεσποινής Τζούλια. Με τη Μαρία την Ξενουδάκη. Ήταν τα Κόκκινα Φανάρια. Ηρίστον Παρόδο, λέω αυτά τώρα έτσι για να. Να δείξω δηλαδή ότι δεν ασχολούμαι με το θέατρο για να αποκομίσω άλλα ωφέλη πέραν της ειδονής, επιτρέψτε μου να πω, ενός καλλιτέχνη που έχει δοθεί σε αυτό. Ναι. Θα έλεγε κανείς ότι αυτός ο πληθωρισμός κάνει ζημιά, ας πούμε, στη. Μα μπορεί. Όχι μόνο ο πληθωρισμός των έργων που παίζει ένας ηθοποιός, αλλά και ο πληθωρισμός των παραστάσεων. Γιατί σήμερα γίνεται ένας χαμός, δεν γίνεται με τις παραστάσεις. Ναι, αν ας πούμε στα χρόνια τα δικά μου, δηλαδή τα δεκαετία 80-90 εννοώ, υπήρχαν, ξέρω εγώ, 40 θεατρικές σκηνές στην Αθήνα και downtown και τα λοιπά και ξέραμε δηλαδή ποιες είναι. Σήμερα μιλάμε για κάπου 500-600, δεν ξέρω, μιλάμε για 1500 πρεμιέρες το χρόνο και μιλάμε για πάνω από 25.000 ηθοποιούς. Αναρωτιέμαι λοιπόν κι εγώ συνεχίζοντας, νομίζω, τη σκέψη σου, αγαπητέ μου, όλοι αυτοί είναι. Άρχισε να γεννάει τόσο πολλά ταλέντα η Ελλάδα. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτό είναι προς το καλό του επαγγελματός. Εδώ η απάντηση είναι σαφέστατη για μένα, όχι. Όχι. Αυτή η υπερπροσφορά δηλαδή είναι
αυτή που κατά τη γνώμη μου είναι και η κυριότερη αιτία που το επάγγελμά μας έχει ξεφτύσει ως επάγγελμα. Ναι. Πώς είναι, να ξαναγυρίσουμε λίγο στο γελίο και στο Ντοστογιέφσκι, πώς είναι για έναν ηθοποιό να σηκώνει μόνος του το βάρος μιας παράστασης, γιατί αλλιώς είναι μια παράσταση που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας διάλογος, υπάρχουν άλλοι ηθοποιοί, υπάρχει ακόμα και για το θεατή, θα λέγει κανείς ότι υπάρχει και μια, ας το πούμε έτσι, φαντασμαγορία ή ένα ενδιαφέρον πλοκής. Πώς είναι να σηκώνει ένας ηθοποιός μόνος το βάρος μιας παράστασης και μάλιστα σε έργα που, όπως είπατε, που δεν υπάρχει πλοκή ακριβώς. Με την κλασική έννοια. Και είναι και κουβαλάνε ένα βάρος. Έτσι, τρομερό βάρος. Όχι. Ναι. Και να είναι μόνος του στη σκηνή. Και το πρώτο που μου έρχεται να σχολιάσω σε αυτό είναι ότι κάθε φορά πεθαίνω από το άγχος πριν αρχίσει. Ας έχω κάνει πάνω από 250 παραστάσεις τον Ήλιος Γελίου, πάνω από, ξέρω εγώ, 30 του Ερωξιταστή, γιατί έπεσε μες στην πανδημία, τέλος πάντων. Θα το ξανακάνω, γιατί δεν το χόρτασα. Αυτό το άγχος. Να θυμηθώ τα λόγια μου, τόσο απλό δηλαδή. Γιατί δεν έχεις να πιστείς από πουθενά. Το ξέχασες, τι κάνεις. Mm-hmm. Λες, συγγνώμη, ξεχάστηκα, φέρτε μου ένα να δω, πώς. Δηλαδή, αυτό το άγχος, φίλε μου, σου λέω, με τρελαίνει. Τώρα, τι γίνεται. Και με το που βγαίνω στη σκηνή, αυτό που λέμε, πέφτω στο κενό. Είναι αλήθεια, έτσι νιώθω. Και όλα έρχονται μόνα τους. Σημείωσε το εξής, ότι είναι αρχή μου, ότι δεν αλλάζω ποτέ το κείμενο. Δεν το φέρνω να το βολέψω πως μου πάει καλύτερα. Το κείμενο το λέω όπως είναι γραμμένο. Ακριβώς. Το δεύτερο που μου έρχεται όμως, να σου πω γι' αυτό, είναι μια... Δεν ξέρω, αυτή η προσωπική επαφή. Όπου δεν παρεμβάλλεται κάτι άλλο, δεν παρεμβάλλεται κάποιος άλλος. Μια άλλη κουβέντα, μια άλλη... Είμαι εγώ και ο θεατής, είτε τον κοιτώ στα μάτια επειδή πρέπει να απευθυνθώ σε αυτόν εκείνη τη στιγμή, είτε επειδή είμαι εδώ και ερμηνεύω τη σκηνή μου, αλλά είμαστε εγώ και ο θεατής. Μεγάλη υπόθεση, υπέροχη εννοώ, μοναδική εμπειρία. Μάλιστα κάποια στιγμή είχα σκεφτεί, γιατί κάνω μονολόγους, ρε παιδί μου. Καλά, το ένα είναι ότι με πήγαν μόνοι τους. Εγώ συνηθίζω να ακολουθώ τη ζωή. Στη ζωή μου εννοώ. Δεν τα προσπαθώ να μην προγραμματίζω τα πράγματα. Προσπαθώ πραγματικά να αφαιθώ στη ροή της ζωής και να με πάει. Αλλά ο άλλος είναι, δεν ξέρω, αυτή η προσωπική επαφή με καλύπτει απόλυτα. Χωρίς να σημαίνει ότι αν αύριο παίξω με κάποιον συνάδελφο, ότι δεν θα υπάρχει κάτι ανάλογο. Αλλά ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Αυτή η προσωπική, είμαι εγώ και εσύ. Και εσείς. Είναι κάτι σαν μια ερωτική σχέση ανάμεσα στον ηθοποιό και στον άνθρωπο που απευθύνεται, στο θεατή. Γιατί το λέτε έτσι, σαν να απευθύνεστε σε έναν. Έτσι νιώθω. Ναι, έτσι νιώθω. Ναι, δεν απευθύνομαι σε έναν. Όχι. Όχι. Αυτό που λένε να σημαδέψει κάποιον, αυτά είναι. Ναι, όχι, όχι. Αυτά είναι τρίκ πολύ απλού. Αλλά θέλω να πω, δεν του βλέπετε ως μάζα. Ως... Όχι, όχι. 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 Όπως θα μπορούσα να μιλήσω σε ένα κορίτσι με το οποίο είμαι ερωτευμένος. Mm-hmm. Χαίρομαι που το είπες έτσι, μια ερωτική σχέση, γιατί εγώ πριν ανέφερα τη λέξη ειδονή. Ναι, είναι μια. Ναι. Μοναδική εμπειρία. Ο Ντοστογιέφσκι έχει εμφανιστεί στη σκηνή. Το λέω, είναι λίγο, η ερώτηση είναι λίγο τρελή, αλλά φαντάζομαι ότι η τόσο συχνή επαφή με το έργο του και η τόσο βαθιά επαφή με το έργο του πιθανόν να παρακινεί και το πνεύμα του συγγραφέα. Δεν ξέρω, καμιά φορά σαν να εμπλέκεται και ο συγγραφέας με κάποιο τρόπο στην παράσταση, να δίνει ένα σινιάλο ή να λέει ότι είμαι εδώ. Δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί καμιά φορά. Όχι. Δεν το έχω αισθανθεί. Και μου αρέσει πολύ αυτή η ερώτηση τώρα. Και θα απαντήσω έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα. Έλεγα στην αρχή ότι δεν με αφορά σε τι κατάσταση είναι ο συγγραφέας ενός έργου, πώς το έγραψε, τι ζωή έζησε, αν είναι καλός άνθρωπος ή κακός. Με αφορά το κείμενο. Ξέρεις τι, ίσως δεν μου είχε εμφανιστεί ο Ντοστογιέφσκι, γιατί το κείμενο το κάνω δικό μου. Ξεχνάω ότι είναι ο Ντοστογιέφσκι.
Δεν το καταλαβαίνετε, δεν το ξεχνάω, ξέρω. Αλλά όταν παίζω, όταν ασχολούμαι με αυτό, είναι δικό μου. Αποκλειστικά δικό μου. Αλλά θυμήθηκα και κάτι άλλο όμως τώρα, που ίσως εγώ να μην τον έχω προσέξει τον Ντοστογεύσκη. Στην πρώτη παράσταση γίνει της Λευκάδας, είχε έρθει ένας, ο πρώτος αρχιτέκτονας της Λευκάδας. Δηλαδή ήταν τότε 92 χρονών, έζησε άλλα αρκετά χρόνια, πέθανε πρόπερση 100 ετών. Αρχιτέκτονας. Ένας άνθρωπος δεν τον ήξερα καθόλου, ούτε το όνομά του. Παναγιώτης Σάντας. Ας είναι αναπαυμένος. Εκεί στον άλλο κόσμο που είναι. Γιατί ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, τον γνώρισα μετά. Και ήρθε την παράσταση χωρίς να γνωρίζω κάτι εγώ γι' αυτό. Την άλλη μέρα, νομίζω την άλλη μέρα ακριβώς, ένας κοινός μας φίλος με πήρε την και μου είπε: έχω κάτι να σου δώσω. Και μου έδωσε ένα. Ποια είναι η θήκη αυτά από τα CD. Ναι. Η απλή ναι. Θήκη, η λευκή, ας πούμε, έτσι που είναι χαρτί. Και είχε γράψει απάνω το εξής. Χτες το βράδυ έγραψε ο αρχιτέκτονας. Μου τηλεφώνησε ο Ντοστογεύσκη και μου είπε ότι διορίζω μόνιμο ερμηνευτή των έργων μου, τον Δημήτρη Βερίκιο. Το έχω ακόμα. Οπότε, λέτε. Εγώ λέω. Σίγουρα, κάπου κρύβεται και ο συγγραφέας. Απλώς, είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Θέλει να είναι διακριτικός, πιθανόν. Ο Ντοστογεύσκη, ναι. Ναι, εγώ νιώθω ότι ήταν ένας εξαιρετικά γενναιόδωρος άνθρωπος. Εξαιρετικά. Δύσκολος άνθρωπος, αλλά στο έργο του γενναιόδωρος, σίγουρα. Ναι, ναι. Στη ζωή του δεν ήταν πάντα γενναιόδωρος, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν με απασχολεί αυτό. Ναι. Όχι ότι... Και δεν νομίζω ότι απασχολεί και τους θεατές ή τους αναγνώστες, έτσι δεν είναι. Δεν θα πρέπει μάλλον να τους απασχολεί. Ναι, ξέρετε, δηλαδή, είμαι, σαν την πολιτική, σημασία έχει το έργο σου. Ακριβώς. Τώρα, ξέρω, μακάρι να είσαι καλός άνθρωπος, αλλά σε αυτή τη ζωή ζούμε. Σχετικό είναι. Ο καλός άνθρωπος τι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει. Και, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν είναι γενναιοδωρία ότι άφησε αυτό το πλούτο, ας πούμε, το πνευματικό, έτσι. Τι άλλο. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα, άνθρωπος είναι. Ο Ντοστογεύσκη δεν ήθελε να είναι κάτι πέρα από άνθρωπος. Άνθρωπος ήθελε να είναι. Και εγώ αυτό θέλω. Ναι. Άνθρωπος. Αγωνίζομαι να παραμείνω άνθρωπος σε ό,τι καταλαβαίνω εγώ τι σημαίνει άνθρωπος. Έχουμε να περιμένουμε κι άλλα με την ενασχόληση με τον Ντοστογεύσκη. Θα βγάλει κι άλλα δηλαδή το εργαστήριο του ηθοποιού. Σε συνεργασία με τον συγγραφέα. Έχω την εντύπωση, τώρα μπήκα κι εγώ σε αυτό το σκεπτικό, ότι δεν με αφήνει να φύγω. Παρόλο που πέρσι έκανα μια άλλη παράσταση, το γράμμα από τη Μικρά Ασία που αναφερόταν στην μικρασιατική καταστροφή, που επίσης συμνήθηκε πολύ από τον κόσμο κτλ. Αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να ξεφύγω από τον Ντοστογεύσκη. Το υπόγειο, ας πούμε. Η εξομολόγηση του Σταυρόγγιν. Mm-hmm. Γενικά ο Ντοστογεύσκη. Έχω και τον φίλο μου τον εκδότη, τον Κώστα τον Κοβώστη, που ιστορικός, εκδορικός οίκος και έχει όλα τα... και στις περίφημες μεταφράσεις του Άρη του Αλεξάνδρου. Ο ιστορικός εκδότης του Ντοστογεύσκη. Ακριβώς, ακριβώς. Ζω που κάθε φορά μου λέει ποιο είναι το επόμενο. Και μου φέρνει και μάλιστα μόλις. Αυτό είναι το επόμενό σου, μου λέει. Εντάξει. Στην ώρα του, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα ξανακάνω τον Ντοστογεύσκη. Δηλαδή, με πάει μόνο του εκεί. Με έχει ρουφήξει, πώς θα σου το πω. Με έχει καθυλώσει εμένα πρώτα απ' όλα. Ναι. Θα ξαναδούμε βέβαια για να χορτάσουμε τον ιεροξεταστή από ό,τι κατάλαβα. Ναι, εγώ δεν τα έχω χορτάσει έτσι κι αλλιώς, ούτε όνειρος γελίου, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ο ιεροξεταστής έπεσε μέσα στην πανδημία. Τότε ξεκίνησε, τον Γενάρη του 20. Mm. Και μάλιστα μόλις πήραμε παράταση, κλείσαν τα θέατρα. Ναι, ναι. Μετά βέβαια έπαιξα και στην Κό και στην Κόρυθο και στη Λευκάδα και αλλού. Αλλά δεν ξέρω. Αισθάνομαι ότι πρέπει να το μοιραστώ ακόμα περισσότερο με τον κόσμο αυτό. Ναι. Ναι. Το ευχόμαστε. Εμείς το περιμένουμε. Θα το κάνω. Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζω να αναπαύθηκε και το πνεύμα του συγγραφέα, αλλά
σίγουρα αυτοί που θα μας δουν θα έχουν έτσι ένα κίνητρο περισσότερο και να δουν τις παραστάσεις, αλλά και να διαβάσουν τον Ντοστογιέφσκι, έτσι. Να γνωριστούν με τον Ντοστογιέφσκι, είτε μέσα από το διάβασμα, είτε μέσα από το θέατρο. Το θέατρο έχει τη δική του δύναμη, έτσι το γνωρίζουμε αυτό. Είναι μια ιερή τέχνη. Ναι, όταν γίνεται ως τέχνη. Ναι. Γιατί στον επιλογό μας να πω, στεναχωριέμαι. Έτσι, και αυτό δεν έχει να κάνει σε σύγκριση με μένα. Προφανώς εγώ νομίζω ότι το κάνω σωστά. Θέλω να πω αυτό, να το κάνω άλλη, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν... Ότι σε πολλές παραστάσεις που γίνονται τον Ντοστογιέφσκι, οι οποίες είναι κατά τα άλλα καλοδουλεμένες και τα λοιπά, δεν είναι εκεί το πνεύμα του. Δεν παράγεται το πνεύμα. Να σας πω, το θέατρο, όπως κάθε μορφή τέχνης, αλλά νομίζω πιο πολύ το θέατρο, επειδή είναι παρόν ο καλλιτέχνης, δεν είναι μέσω του τραγουδιού, του μέσω του πίνακα, είναι εκεί. Το θέατρο οφείλει να είναι ζών, παρόν, δηλαδή να μεταδίδει ζωή. Όχι να μεταδίδει σωστά πράγματα, λάθος πράγματα, ικανά, εκπληκτικά, εξαιρετικά, ζωή. Η τέχνη πρέπει να ζωοποιεί και να ζωοδοτεί τον άνθρωπο. Αλλιώς... Ναι, αλλιώς... Δηλαδή και του νεκρού δεν του λείπει τίποτα. Τι του λείπει? Η ζωή. Η αναπνοή, η ανάσα. Η ανάσα. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω και... ναι. Ελπίζω λοιπόν ο κόσμος να γνωριστεί με αυτόν τον. Ευχαριστούμε. Και είναι, ο Ντοστογιέφσκι βέβαια είναι μια δύσκολη περίπτωση με την έννοια ότι είναι και λίγο ασύμβατος και με τα πράγματα, ναι, του κόσμου και με την πολιτική ορθότητα και με πολλά πράγματα σήμερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα μπορούσε να είναι μια άλλη συζήτηση για το... Ευτυχώς. Ευτυχώς που είναι ασύμβατος και δύσκολος. Εγώ χαίρομαι πάντως που λέω για μένα και φαντάζομαι για τον Ντοστογιέφσκι. Έχω φτάσει στο σημείο να χαίρομαι που είμαι μειοψηφία. Και όσο πάει και ακόμα και πιο ισχυνή. Ο Ντοστογιέφσκι δεν θα είχε αυτό, αν είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Και εγώ ευχαριστώ. Περάσαμε πολύ ωραία. Και εγώ. Το χάρηκα πολύ. Ελπίζω και αυτοί που μας είδαν και μας βλέπουν. Να είστε καλά.